Τουλάχιστον να... φωτογραφίες. Εδώ πολύ ωραίο, παιδιά, θέμα. Ωραίο θέμα, είπαμε. Ναι, ναι, πάμε. Θέλετε να μάθετε τι δήλωσε ο Νίκος Νομικός, ο γνωστός τραγουδιστής και μπαμπάς της Δούκισσας Νομικού, για το γαμπρό Χριστοκολίδη. Ξέρει το ρεπερτοριό του. Αυτά τα δήλωσε μια σημεία ερώτηση. Μετά τη χθεσινή συνέντευξη της Δούκισσας, η οποία ουσιαστικά μίλησε τόσο έντονα για, το, για την αγάπη της. Γιατί πρώτη φορά η Δούκισσα δεν είχαμε, ας πούμε. Πριν, γιατί μάλιστα πριν. Και η Δούκισσα το είπε χθες, ότι κάποια πράγματα που λέω τώρα σε εσάς τα ακούει πρώτη φορά και ο μπαμπάς μου. Μάλιστα. Ναι. Πριν άρα. Σας αρέσει ο κύριος Χολίδης, αν τον ακούτε και σας αρέσει. Να είμαι ειλικρινής, δεν έχω παρακολουθήσει πολύ το ρεπερτόριο αυτό. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Να μην μπλέξουμε με ονόματα γιατί θα δικήσουμε κάποιον. Αλλά και ο Χρήστος μια χαρά τραγουδιστής είναι. Δεν έχω να πω κάτι αντίθετο. Φαντάζομαι δεν θέλετε ακόμα να δείτε τη Δούκη σαν η Φούλα, έτσι δεν είναι? Σαν μπαμπά, στο κοριτσάκι σας. Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Το πότε και ποιον θα το επιλέξει η ίδια. Όποιον και να επιλέξει, όποτε και να τον επιλέξει, εμείς είμαστε εδώ, θα είμαστε κοντά της. Και γιατί όχι, γιατί να μην δούμε και κανένα εγγονάκι όταν θα φτάσει η ώρα που η ίδια επιλέξει. Με τη Δούκισσα δεν ρωτάω εγώ τα προσωπικά της, δεν μου επιτρέπετε τι να της πω. Σωστός. Έτσι πρέπει να είμαι πατεράδες. Όχι κολλητή. Θες πρισκολιάσεις. Θέλω να πω το εξής τώρα εγώ. Ότι ο κύριος Νομικός, εξαιρετικός τραγουδιστής έχει υπάρξει και είναι ο άνθρωπος βαρύς άντρας. Ναυτικός. Βαρύς άντρας. Η Δούκισσα βγήκε εχθές και ομολόγησε δημόσια το μεγάλο της έρωτα. Είπε πράγματα που δεν ξαναπεί. Είπε δηλαδή ότι πρώτη φορά ζηλεύω, πρώτη φορά αισθάνομαι έτσι. Μαθαίνω από τρίτους ότι ο Χολίδης την έχει σαν πριγκίπισσα. Όλο εκπλήξεις, δώρα, ταξίδια κτλ. Κτλ. Όπως είναι δεν και τον παίρνει να κάνει κι αλλιώς, όπως βλέπω εγώ τον κύριο Νομικό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και ξεχνάς. Είναι βαρύς ο κύριος Νομικός. Δηλαδή δεν τον παίρνει τώρα να παίξει με τη Δούκισσα, γιατί είναι βαρύς. Καλά, με την κόρη τα φτιάξει και τον πατέρα, δεν κατάλαβα όμως. Κάτσε να κάνεις κόρη λάγκα, να σου πω εγώ. Όλοι οι παπάδες με τα κορίτσια είναι προστατευτικοί. Και στην πρεμιέρα του λέει Στάλι, ότι δεν είχε τίποτα. Συγγνώμη, τι έστειλε. Είχε στείλει, σα θυμίζω, ένα φορτηγό λουλούδια. Συγγνώμη, πιστεύει ότι φοβάται ο Χολίδης στο Νομικό, α πούμε, δηλαδή δεν κατάλαβα τώρα. Πρέπει δεν να προσέξει. Δεν φοβάται, δεν σέβεται. Σέβεται. Είναι διαφορετικό το φοβάμαι. Κάνει αυτό που γουστάρει, όχι μόνο στον πατέρα και τη μητέρα του άλλου. Άμα δει ότι παίρνει μια κοπέλα που η οικογένειά τη είναι τρεις αλλού και χορεύουν, ότι ο ένας είναι στην Αμερική, ο άλλος στην Ασία και δεν ενδιαφέρονται. Τι έγινε, ρε Γιώργο μου. Έγινε, ρε, σα συγγνώμη. Γιατί σέβεσαι και του γονεί του ανθρώπου. Κάποιε οικογένειε που είναι διαλυμένε δεν ήταν τα παιδιά, δεν κατάλαβα. Σε πληροφορία τα παιδιά φαίνεται καλύτερα και πιο ευαίσθητα πολλέ φορέ. Δεν είναι αυτή η γονή, αυτό σου λέω. Αμαρτίε γονεί που δεν φταίνουν. Γιατί του γονεί σου λέω ότι εδώ είναι ένα πατέρα που είναι από πάνω από την κόρη τη. Αυτό σου λέω, δεν κατάλαβε του. Οπότε πρέπει να συνεχίσει από την κόρη του, συγγνώμη. Ενώ α πούμε κάποιοι γονεί δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά του, τα έχουν παρατημένα. Άρα εκεί και εσύ δεν σέβεσαι του γονεί του παιδιού, α πούμε. Ναι, δεν σημαίνει όμω ότι οι άλλε κοπέλε που δεν έχουν, α πούμε, αυτό σου λέει το μπαμπά του από πάνω δεν αξίζουν. Ναι, ρε Φέη μου, αλλά έχεις και μια σκέψη παραπάνω ότι άμα κάνω εγώ τώρα κάτι και το είμαι στο ίδιο. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Άμα Γιώργο μου είναι να κάνει κάτι ο Χολίδης. Κάνει κάτι ο Χολίδης. Κάνει κάτι ο Χολίδης. Ο Νομικός σου στο ίδιο κύκλωμα. Ναι. Το μαθαίνει. Και τι έγινε. Πώς δεν έγινε. Τώρα έτσι. Θα αλλιώς, δηλαδή, τώρα ο Χολίδης δεν το μαθαίνει. Γι' αυτό και δεν θα κάνει, γιατί ο Χρήστος. Έτσι είπε τώρα. Ψέψε ότι δεν το μαθαίνει. Το θέμα είναι να μαθευτεί. Πιστεύετε ότι δεν έχει ρωτήσει ο Νομικός για το Χολίδη. Και τι έγινε που έχει ρωτήσει. Τίποτα καλό. Θα τολμήσει κανείς να πει κάτι κακό. Αφού ξέρει, όλο το παιδί απολύει. Ναι, που ξεχωρίζει, αφού ρωτήθηκε με το Χολίδη, είπε άλλα ονόματα πριν. Τον Οικονομόπουλο είπε. Ναι. Βέβαια, πάτε και τον Μπέρτη είπε και τον Πλούτο. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Τι να έλεγε. Τι. Ναι, είπε και το Χολίδη. Είναι λεπτή η θέση του και αυτό δεν μπορεί. Βέβαια, ρε παιδιά. Ενδυνάμει γαμπρό. Ενδυνάμει γαμπρό. Αυτό να το πει. Στην Γάβρα ενδυνάμει γαμπρό. Και σήμερα η κοπέλα είναι ακόμη κοπέλα. Ενδυνάμει γαμπρό. Και ο Χρήστος τον σέβεται πολύ τον κύριο. Για πε. Εντάξει, κύριε Γκαρδάκη. Άκου να σου πω η κατάληξη μια σχέση με μαθηματική βεβαιότητα είναι ή ο χωρισμός ή ο γάμος. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν τα φτιάχνει κανένας για να τα φτιάξει. Άρα ενδυνάμει είναι γαμπρός. Ναι. Ξέρετε καλύτερα έτσι. Συγκεκριμένοι. Και απάντησε ο Χρήστος Χολίδης στον Φλας και λέει: το θεωρώ αδιανόητο από εμένα να σχολιάσω τον άνθρωπο αυτόν ή οποιοδήποτε γονέα. Και δεν έχει γνωριστεί ο κύριος Χολίδης ακόμα. Είδες πόσο σεμνά απάντησε ο Χολίδης. Αυτό που έλεγα δεν το ήξερα εγώ. Πολύ σεμνά απάντησε ο Χολίδης. Τι να κάνει ο άνθρωπος να βρει. Είναι σεμνό παιδί. Δεν με το πάτε. Αμά, γιατί είναι μέσα στην αντιλογία η σταμάτηρη RFA. Γιατί να ξέρω εγώ, αλλά. Μην τα πω. Όχι, δεν τα πω. Λοιπόν. Και εγώ ξέρω, αλλά δεν θέλω να σε εκθέσω. Όχι, όχι, όχι. Αν είναι τώρα να εκτεθούμε μεταξύ μας, είπαμε. Μην μιλά, τα βλέπει. Όχι, σε παρακαλώ, Γιώργο, μου το κάνει αυτό. Η Βίκη λέει δεν τα πούμε. Εγώ ακούω τη Βίκη. Λοιπόν, Γιώργο, πραγματικά. Λοιπόν, εσύ γιατί δεν τα ρίχνει τη Βίκη και τώρα να μην τα πούμε για σένα. Τι είπα για τη Βικούλα. Βικούλα!
είναι η δίκη. Και ό,τι λέει πέφτει πάντα μέσα. Λοιπόν, περνάμε. Ότι τα άστρα λένε για τη Μενεγάου και ότι παντρεύεται. Η Άση το είπε, νομίζω. Δίκη μου, εσύ το βλέπεις. Δεν ξέρω. Πρέπει να ασχοληθεί. Παιδιά, πρέπει να ασχοληθεί. Δεν είναι ασχοληθεί. Αν το πει η Βίκη, εγώ θα ασχοληθώ. Έλα, μόνο δεν είναι medium. Η Βίκη βλέπει τα άστρα και τα λέει. Προχωράμε. Αν δεν δει τι Ελένη, δεν τι άσει. Το ξέρετε.